γίνεται λοιπόν η επίθεση των hackers εναντίον των μέσων πληροφορικής του κράτους, τα οποία χρησιμοποιούνται βέβαια για τις εκλογές, αλλά διευκρινίζεται κιόλας. Το τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής του κράτους με ανακοίνωση του αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας υπήρξε πράγματι περιορισμένη εμβέλεια προσπάθεια παρεμπόδισης της παρουσίασης, το τονίζω αυτό, το παρουσίασης των αποτελεσμάτων ή και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις ιστοσελίδες που σχετίζονται με τις εκλογές. Το τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής με τα μέσα που διαθέτει την απέτρεψε. Διαβεβαιώνει επίσης ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για ομαλή λειτουργία των κυβερνητικών δικτύων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Θωμά, αυτό που συνέβη είναι το εξής. Το κράτος διαθέτει δύο ξεχωριστά εντελώς δίκτυα. Το ένα δίκτυο ήταν αυτό που καταμετρούσε τις ψήφους. Ήταν αυτό δηλαδή που επεξεργάζεται τα αποτελέσματα που έβγαιναν από τις κάλπες. Σε αυτό το σύστημα δεν έγινε καμία απολύτως επίθεση. Υπάρχει ένα δεύτερο τμήμα του πληροφορικής του κράτους, του τμήματος υπηρεσιών πληροφορικής, το οποίο ήταν αυτό που μετέδιδε τα αποτελέσματα για να φτάνουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και στον τελευταίο πολίτη, ο οποίος ενδιαφερόταν να μπει στην ιστοσελίδα και να βλέπει τη ροή των αποτελεσμάτων. Εκεί έγινε η προσπάθεια παρέμβασης, η οποία σύμφωνα επαναλαμβάνω με την ανακοίνωση έχει αποτραπεί.